Zombie Apocalypse. Πούστε παιδές, επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα στο MotoGP σήμερα για το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας στο Silverstone, μια γνωστή πίστα για εμένα και ελπίζω ότι θα συνεχίσω να φέρω καλά αποτελέσματα σε πίστες στις οποίες έχω εμπειρία από τη Formula 1, γιατί από ό,τι φαίνεται στο προηγούμενο Grand Prix που ήταν στην Αυστρία η εμπειρία από τη Formula 1 είχε μεγάλη σημασία και κατάφερα να φέρω νίκη. Σήμερα κυνηγάμε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, βέβαια είναι μια αρκετά δύσκολη πίστα για τα μονοθέσια του MotoGP και θα κυνηγήσω να δω τουλάχιστον να βρεθώ μπροστά από τον Joan Mir, που όπως ξέρετε είναι πρώτος στη βαθμολογία, αλλά συνεχώς βρίσκω τρόπο να μειώσω λιγάκι από αυτόν. Ευτυχώς θα είναι σε στεγνό οδόστρωμα, γιατί ξέρετε ότι σε βρεγμένο οδόστρωμα δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά ούτε στη Formula 1 αλλά ούτε στο MotoGP. Εδώ βλέπετε και τους αντιπάλους που θα έχω στο Q1 και οι πρώτοι δύο μόνο θα περάσουν στο Q2. Ελπίζω σήμερα θα καταφέρω να περάσω στο Q2 όπως κατάφερα και σε άλλες πίστες τουλάχιστον κάνα 2-3 φορές σε αυτό το πρωτάθλημα και μπορούμε να πάμε σιγά σιγά στις κατακτήρες δοκιμές για το Grand Prix του Silverstone και είμαστε ήδη στην τελευταία προσπάθεια. Τώρα θα περάσουμε τη γραμμή τερματισμού για να ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας. Ο λόγος που δεν σας έδειξα τις πρώτες προσπάθειες γιατί συνεχώς κάνω λάθη και βλέπετε ότι είμαι στην 11η θέση. Τώρα πρέπει να κάνω οπωσδήποτε ένα καλό χρόνο για να καταφέρω να περάσω στην επόμενη φάση, αν και το βλέπω πάρα πολύ χλωμό. Επίσης στο MotoGP η γραμμή εγκίνησης είναι η παλιά γραμμή εγκίνησης που υπήρχε στη Formula 1, είναι στην πίσω πλευρά της πίστας, γι' αυτό και μπορεί να σας φαίνεται περίεργο όσοι με ξέρετε από τη Formula 1 ότι η γραμμή εγκίνησης είναι σε ένα άλλο σημείο της πίστας. Είμαστε στην πίσω ευθεία τώρα της πίστας, στην πολύ μεγάλη ευθεία της πίστας. Τώρα εδώ φρενάρουμε, προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτικός. Για την ώρα βελτιώνω το χρόνο μου με οριακά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τώρα κατάφερα να βελτιώσω ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Φτάνουμε στις τελευταίες στροφές θεωρητικά όπως θα ήταν η πίστα στην Formula 1 και θα μπαίναμε στην ευθεία τερματισμού αμέσως μετά την τελευταία στροφή. Όπως θα βγούμε από εδώ, εδώ είναι η γραμμή τερματισμού, αλλά εδώ κάνω λίγο λάθος, βγαίνω εκτός και ακυρώνομαι. Ακυρώθηκα και δυστυχώς τερμάτισα στην 11η θέση στο Q1, 1,3 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Nakagami, ο οποίος κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση. Εγώ δυστυχώς δεν κατάφερα και τα πράγματα δείχνουν πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια αυτό δείχνανε και στην Αυστρία και εν τέλει κατάφερα να πάρω μια νίκη. Από ό,τι φαίνεται στις κατακτήρες δεν τα πάω καθόλου καλά, αλλά στις την προσπάθειά μου στον αγώνα τα πάω πολύ καλύτερα. Θα το δούμε τώρα στον αγώνα στο Grand Prix της Αγγλίας και ελπίζω να συμβεί κάτι στο Joan Mir για να καταφέρω και σήμερα να μειώσω και άλλους βαθμούς. Θα πάμε να δούμε τώρα και το γύρο προθέρμανσης. Βλέπετε ο Joan Mir ξεκινάει από την pole position, δεύτερο Jack Miller και τρίτος Maverick Vinales. Από ό,τι φαίνεται πάλι ο Mir ξεκινάει από πολύ ψηλά. Δύσκολα να συμβεί κάτι κακό σε αυτόν και θα πρέπει εγώ να τα πάω πάρα πολύ καλά από την προτελευταία θέση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, τώρα μένει να το αποδείξω στην πράξη ότι μπορώ να κερδίσω και νομίζω είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για το Grand Prix της Αγγλίας και πάμε στην εγκίνηση. Και είμαστε στην εγκίνηση για το Grand Prix της Αγγλίας με 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκίνησα καλά. Βέβαια, αμέσως προσπερνάω δύο μονοθέσεις. Ανέβηκα στην 19η θέση. Αλλάζω γραμμή να έχω την εξωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή. Εδώ πρέπει να φρενάρουμε λιγάκι. Σχεδόν ακουμπήσαμε εδώ με τον Ζάρκο. Κρατιέμαι ανάμεσα από δύο μονοθέσεις. Βαίνοντας σαν γρήγορα εσάκια. Εδώ θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός και με τα φρένα αλλά και να μην έχω επαφές με τους αναβάτες που βρίσκονται μπροστά μου. Εδώ θα αλλάξω λίγο τη γραμμή μου. Θα έχω την εξωτερική γραμμή. Προσπάθησα να κάνω το switchback. Ακούμπησα με τον Ζάρκο και έπεσε εδώ ο Ζάρκο. Κρίμα, χάλασε τον αγώνα του. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα να κάνω το switchback εκεί και ακουμπήσαμε. Αλλά βλέπετε κερδίζω θέσεις και τώρα είμαστε στην πίσω ευθεία με την τελική ταχύτητα. Εδώ θα κερδίσω πάρα πολλές θέσεις και ήδη μπαίνω μέσα στη δεκάδα μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη στροφή. Τώρα είμαστε ρόδα με ρόδα με τον Morbidelli. Όμως έχει την εσωτερική γραμμή εδώ ο Marc Marquez Bagnaia και βέβαια περνάνε ξανά και φτάνουμε στο κλειστό κομμάτι της πίστας εδώ που είναι πιο αργό. Έχω πέσει ξανά στην ένατη θέση αλλά έχω κερδίσει πάρα πολλές θέσεις την ώρα που οδηγάει την κούρσα ο Joan Mir.
Μίρ, δεύτερος Κουαρταράρο και τρίτος Μαβερικ Βινιάλες. Να δούμε, αν συνεχίσω έτσι και στο δεύτερο γύρο έχουμε ίσως ελπίδες να διεκδικήσουμε μια πάρα πολύ καλή θέση. Τώρα μένει να δω σε αυτό το κομμάτι της πίστας αν μπορώ να κρατήσω ρυθμό με τον Μάρκ Μαρκές, τώρα που ηρεμήσαμε και ο Ροδιγάκι δεν έχουμε το μπούλιο που λέμε με τα μονοθέσια το ένα δίπλα στο άλλο και πλέον μπορούμε να ακολουθήσουμε όλη την αγωνιστική γραμμή. Εδώ προσπαθώ να αλλάξω λίγο γραμμή, να χωθώ από την εσωτερική, αλλά ήμουν πολύ μακριά από τον Μάρκ Μαρκές. Και εδώ παίρνω την αγωνιστική γραμμή που έχουν στη Φόρμουλα 1 και βλέπετε εδώ γίνεται το switchback και είμαστε ρόδα με ρόδα με τον Μαρκές. Ακουμπήσαμε ελάχιστα αλλά κατάφερα να τον προσπεράσω. Από ό,τι φαίνεται η γραμμή από τη Φόρμουλα 1 βολεύει πολύ καλύτερα εκεί σε σχέση πως παίρνουν τα μποτάκια την γραμμή και κατάφερα έτσι να περάσω τον Μάρκ Μάρκες εδώ στην δεύτερη μεγάλη ευθεία της πίστας. Πλησίασα τον Μπαγνάια και τον Μορμπιντέλη, τον teammate μου. Βλέπετε ότι είναι στην έκτη θέση. Πρέπει να τους προσπεράσω αυτούς τους δύο όσο πιο γρήγορα γίνεται για να φτάσω τις δύο Yamaha που είναι στην δεύτερη και στην τρίτη θέση και τον Joan Mir που είναι στην πρώτη θέση με τη Suzuki. Φτάνουμε τώρα σιγά σιγά στην ευθεία τερματισμού και θα μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο γύρο. Εδώ πατάνε στα κέρμα. Μορμπιντέλη και Alex Rins έχουν πέσει τώρα και την ώρα που περνάω τον Μπαγνάια εδώ από την αριστερή πλευρά και φτάνουμε στην γρήγορη δεξιά στροφή της πίστας. Εδώ ανοίγω λίγο τη γραμμή μου να δούμε αν θα μπορέσει να δώσει κάποια απάντηση. Όμως είδατε εκεί Μορμπιντέλη και Alex Rins πέσανε και έτσι κατάφερα να κερδίσω και άλλες δύο θέσεις. Και τώρα είμαι στην πέμπτη θέση πίσω από τον Jack Miller. Να δούμε αν στην πίσω ευθεία με την τελική ταχύτητα που έχω, αν θα καταφέρω να τον φτάσω και να μπω μέσα στην τετράδα. Προσπαθώ εδώ μέσα στα γρήγορα εσάκια της πίστας να κρατηθώ κοντά του και εδώ ανοίγουμε τώρα τον γκάζι και δεν μπορεί να μας σταματήσει απολύτως τίποτα. Βλέπετε πόσο γρήγορα τον πλησιάζω τον Jack Miller. Έχω την αριστερή πλευρά στην πίστα, θα έχω την εξωτερική γραμμή εδώ. Φρενάρω πιο αργά από τον Jack Miller. Προσπαθώ να κλείσω την αγωνιστική γραμμή για να μην μπορεί να κάνει κάποια κίνηση και ναι, καταφέρνω και κρατάω πίσω μου τον Jack Miller και πλέον ανέβηκα στην τέταρτη θέση και κυνηγάω τον Βινιάλες και δείχνω εδώ ο Μίλλερ έρχεται από την εσωτερική να ρίξει μια ματιά. Βλέπετε δεν το έχει παρατηρήσει ακόμα, δεν το έχει παρατήσει και προσπαθεί ακόμα να κερδίσει μια θέση, γι' αυτό πρέπει να τον κρατήσω πίσω μου για να κυνηγήσω τους αναβάτες που βρίσκονται μπροστά μου, γιατί όπως φαίνεται έχω πάρα πολύ καλό ρυθμό στον αγώνα και έχουμε πολλούς γύρους μπροστά μας, όλα μπορούν να συμβούν. Ίσως θα μπορέσω να κυνηγήσω και την πρώτη θέση. Τώρα όμως έχουμε μια αλφα απόσταση από τον Βινιάλες, θα πρέπει να την καλύψω, αλλά βλέπω ότι καλύπτω πάρα πολύ έδαφος στην πίσω ευθεία της πίστας, στη μεγαλύτερη ευθεία και ίσως εκεί θα μου δοθεί η ευκαιρία να μπορέσω να πλησιάσω αυτή την τριάδα που βρίσκονται μπροστά μου, να ανεβώ εγώ στο βάθρο και σιγά σιγά να κυνηγήσω τον Joan Mir που είναι στην πρώτη θέση. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια γιατί έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Και φτάσαμε στο τέλος του τέταρτου γύρου. Βλέπετε ότι είμαι πίσω από τον Βινιάλες, είμαι πάρα πολύ κοντά. Κατάφερα να τον πλησιάσω συνέχεια στη μεγάλη ευθεία. Καταφέρνω και μειώνω λιγάκι από αυτόν. Και ίσως εκεί θα είναι και η ευκαιρία μου να κάνω κάποια επίθεση απέναντι σε αυτόν. Εδώ τώρα είμαστε στην ευθεία τερματισμού. Τον πλησιάζει τον Βινιάλες από τα αριστερά. Ακουμπάει ο Βινιάλες. Δεν με είδε ότι έρχομαι με τόσο μεγάλη φόρα και με αναγκάζει εδώ να ανοίξω την γραμμή μου. Και καταφέρνει και κρατάει έτσι την θέση του. Ήρθαμε πάρα πολύ μεγάλη φόρα. Τώρα θα μπούμε στα γρήγορα εσάκια τη πίστα. Προσπαθώ να κρατήσω μια πιο ανοιχτή γραμμή να τα πάρω πιο σωστά σε σχέση με τον Βινιάλες και βλέπετε ότι ο Βινιάλες παρόλο που δεν πήρε σωστά την είσοδο μέσα στα εσάκια κατάφερε να απομακρυνθεί λιγάκι από μένα. Εδώ δεν πήρα και πολύ σωστά την στροφή αλλά και πάλι κρατήμαι κοντά στο Βινιάλες και ίσως αυτή τη μεγάλη ευθεία να καταφέρω να τον προσπεράσω γιατί είμαι αρκετά κοντά. Ανοίγω εδώ το γκάζι και βλέπετε την τελική ταχύτητα. Καταφέρνω από τα αριστερά να περάσω τον Βινιάλες και πλέον ανέβηκα στην τρίτη θέση και επόμενο μπροστά μου είναι ο Κουαρταράρο. Να δούμε και τον Κουαρταράρο πότε θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε γιατί σήμερα φαίνεται ότι έχω φοβερό ρυθμό και ίσως θα καταφέρω να κυνηγήσω και για την πρώτη θέση. Έχουμε ακόμα 5 γύρους μπροστά μας και πολλά μπορεί να συμβούν. Αλλά έρχεται ο Βινιάλες εδώ και με το switchback που κάνει, προσπαθεί εδώ να από την εξωτερική να κάνει κάποια κίνηση να με προσπεράσει. Με πέρασε προσωρινά εκεί, αλλά καταφέρνω επειδή έχω την εσωτερική γραμμή να κρατηθώ μπροστά του. Προσπάθησε αυτός όμως με την έξοδο από την στροφή εκείνη να περάσει ξανά, αλλά δεν κατάφερε. Είχε καλύτερη τελική ταχύτητα και κρατήθηκα στην τρίτη θέση. Βέβαια, τώρα έχασα λίγο έδαφος από τον Κουαρταράρο και θα πρέπει να μειώσω πάλι για να τον φτάσω και να τον προσπεράσω και μετά να μπω στο κυνήγι για τον Joan Mir. Εδώ βλέπετε, πάτησα και λίγο πάνω στο κέρμπ, παρά λίγο να πέσω από το μονοθέσιο και πάλι πάτησα πάνω στο κέρμπ. Είχα ένα γκλίστριμα, ευτυχώς δεν έπεσα, αλλά έχασα πάρα πολύ έδαφος από τον Κουαρταράρο και τώρα πρέπει να πιέσω για να μειώσω από αυτόν και να καταφέρω να ανεβώ τουλάχιστον στην δεύτερη θέση μέχρι το τέλος του αγώνα. Και φτάσαμε στον 8ο γύρο. Είμαστε πλέον στα γρήγορα εσάκια. Εδώ βλέπετε ο Κουαρταράρο είναι πολύ κοντά όπως και ο Μιρ. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Ίσως θα καταφέρω μέχρι το τέλος του αγώνα να απειλήσω και τον Κουαρταράρο αλλά και τον Μιρ. Ελπίζω να καταφέρω να απειλήσω τον Κουαρταράρο σε αυτό το γύρο. Μπαίνοντας στην μεγάλη ευθεία της πίστας. Τώρα θα βγούμε από αυτή τη στροφή και εδώ θα ανοίγουμε το γκάζι. Θα ανοίξουμε το γκάζι και θα
Ελπίζουμε ότι η τελική ταχύτητα που έχει το μονοθέσιό μου θα καταφέρω να περάσω τον Κουαρτεράρο. Το πλησιάζω πολύ γρήγορα από τα αριστερά. Πριν τα φρένα καταφέρνω και τον προσπερνάω. Αλλά εδώ άργησα λίγο με τα φρένα. Θα ανοίξω λίγο τη γραμμή μου. Έρχεται το Κουαρτεράρο από την εσωτερική. Ξαναπροσπερνάει. Κάνω το switch back εδώ. Είμαστε ρόδα με ρόδα με τον Κουαρτεράρο. Στην επόμενη στροφή θα έχω την εξωτερική γραμμή. Αλλά βρίσκω την ταχύτητα και φρενάρω πιο αργά μετά φτάνοντας στη στροφή και κρατιέμαι ακόμα μπροστά από τον Κουαρτεράρο. Αλλά έρχεται αυτό. Βλέπετε, προσπαθεί από τα αριστερά. Έχω την εσωτερική. Καταφέρνω και κρατιέμαι ακόμα μπροστά του από τον Κουαρτεράρο και κρατιέμαι στη δεύτερη θέση. Και τώρα μένει στην ουσία 2,5 γύρι μπροστά μας, γιατί είναι αυτός ο 8ος, μετά ο 9ος και ο 10ος, για να καταφέρω να πλησιάσω τον Μυρ και να τον προσπεράσω. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά θα είναι οριακά στον τελευταίο γύρο να γίνει η μάχη για την πρώτη θέση. Και φτάσαμε σιγά σιγά στον τελευταίο γύρο. Βλέπετε ότι είμαι σε απόσταση βολής από τον Μυρ. Ίσως στη μεγάλη ευθεία να καταφέρω να τον προσπεράσω. Τώρα θα μπούμε στα γρήγορα εσάκια της πίστας, το Mago Chambekets, γνωστές στροφές. Να δούμε αν θα καταφέρω να τον προσπεράσω τον Μυρ με την τελική ταχύτητα. Πρέπει εδώ να είμαι άψογος, να μην κάνω κανένα λάθος μέσα σε αυτές τις στροφές και μετά με την τελική ταχύτητα να πλησιάσω τον Μυρ και να τον απειλήσω. Εδώ παίρνω όσο πιο σωστά γίνεται τις στροφές και τα πήρα όσο πιο σωστά. Και τώρα εδώ ανοίγουμε το γάζι. Τώρα όλα εξαρτούνται από την τελική ταχύτητα. Τον πλησιάζω τον Μυρ. Κρατάω την αριστερή γραμμή. Εδώ στα φρένα θα είμαστε δίπλα-δίπλα. Εδώ στα φρένα προσπαθώ να κάνω το switchback για να έχω την εσωτερική γραμμή. Ακουμπάμε εδώ με τον Μυρ και δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Δεν μπορώ να στρίψω. Αν είναι δυνατόν, δεν μπόρεσα να στρίψω. Ακουμπήσαμε εκεί με τον Μυρ. Προσπαθούσα να στρίψω, αλλά είχαμε κολλήσει και καταστράφηκε και ο αγώνας μου αλλά και του Μυρ. Ο Μυρ πλέον έχει πέσει στην πέμπτη θέση. Εγώ έχω χάσει την πρώτη θέση από τον Κουαρτεράρο τώρα εδώ και υπάρχει και τώρα και λίγο φθορά στα ελαστικά γιατί ακουμπήσαμε στην ακάθαρτη γραμμή της πίστας και πλέον δεν έχω πολύ καλή πρόσφυση. Παίρνω και ένα warning, να μην πάρω λέει ένα warning γιατί θα πάρω και μια ποινή τριών θέσεων, τριών δευτερολέπτων. Συγγνώμη, έχει καταστραφεί ο αγώνας του Μυρ. Δεν ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο στο τελευταίο γύρο. Εκεί ήθελα να γίνει μια φοβερή μάχη. Πώς ακουμπήσαμε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξεκολούσαμε. Προσπαθούσα να στρίψω, φρέναρα κιόλας και δεν μπορούσα να ξεκολλήσω. Και εδώ κάνουν λάθος τα φρένα και έρχεται ο Βινιάλες και με περνάει και πέφτω στην τρίτη θέση. Πέφτω τώρα στην τρίτη θέση. Δεν πρέπει να χάσω άλλες θέσεις, ειδικά τώρα που ο Μύρι είναι στην έκτη θέση. Έχει πέσει στην έκτη θέση. Τουλάχιστον να τερματίσω στο βάθρο. Εδώ κάνω λάθος, βγαίνω και λίγο εκτός. Πρέπει να κόψω λίγο ταχύτητα για να μην πάρω το τελευταίο warning και να πάρω κάποια ποινή. Κρατιέμαι ακόμα στην τρίτη θέση. Λίγες στροφές μένουν μέχρι την γραμμή τερματισμού. Ελπίζω να μην χάσω αυτή την θέση, αυτή την τρίτη θέση. Τα έχω χάσει λίγο γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει εκεί με τον Μυρ. Γιατί μείναμε κολλημένοι τόσο πολύ εφόσον υπήρχε η επαφή. Πάτησα φρένο, προσπαθούσα να στρίψω αλλά δεν ξεκολούσε το δικό μου μονοθέσιο. Φτάνουμε όμως τώρα στην τελευταία στροφή. Βγαίνουμε από την τελευταία στροφή. Σηκώνω λίγο σούζα γιατί τερματίσαμε στην τρίτη θέση. Σίγουρα είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Αλλά αλλιώς ήθελα να τερματίσω σε αυτόν τον αγώνα σήμερα. Ήθελα να τερματίσω στην πρώτη θέση, να κερδίσω τον Μυρ στον τελευταίο γύρο. Αλλά βλέπετε ότι ναι, μεν τον κέρδισα. Ναι, μεν έχω λόγο να το πανηγυρίσω. Αλλά δεν θέλω να το πανηγυρίσω έτσι. Μου φαίνεται πολύ ξινή νίκη γιατί είναι νίκη αυτή η τρίτη θέση απέναντι στο Μυρ. Μείωσα το από το Μυρ εννοείται. Βέβαια πλέον στη βαθμολογία θα περάσει πρώτος ο Βινιάλες και ο Μυρ δεύτερος, εγώ τρίτος. Αλλά έχω μειώσει στην ουσία και από τους δύο οδηγούς και άλλο και πλησιάζω την πρωτιά, αλλά δεν ήθελα να τερματίσω έτσι σε αυτόν τον αγώνα. Πολύ κακό αποτέλεσμα για εμένα γιατί δεν μ' αρέσει να κάνω τέτοια πράγματα και μετά να θεωρηθεί ότι μπορεί να το έκανα επίτηδες. Πραγματικά εκεί πάτησα φρένο εφόσον είχαμε την επαφή και προσπάθησα να στρίψω προς τα δεξιά αλλά δεν μπόρεσα με τίποτα, ήμασταν κολλημένοι για κάποιο λόγο και μέχρι να το καταφέρω πλέον μας είχε περάσει Κουαρτεράρο και στη συνέχεια έκανα και άλλα λάθη και μας πέρασε και ο Βινιάλες. Βλέπετε εδώ και τη βαθμολογία, 194 βαθμούς ο Βινιάλες πλέον στην πρώτη θέση, 183 ο Ζωάν Μυρ και εγώ με 173 στην τρίτη θέση. 21 βαθμούς με χωρίζουν από την πρωτιά και έχουμε ακόμα 7 αγώνες μπροστά μας. Όλα μπορούν να συμβούν, πολλά μπορούν να κριθούν στους τελευταίους αγώνες, αλλά βλέπετε ότι το πρωτάθλημα έχει πάρει για τα καλά φωτιά. Ελπίζω να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα όπως έγινε τώρα στον τελευταίο γύρο. Ήθελα να τελειώσει το επεισόδιο και γενικά ο αγώνας με έναν άλλον τρόπο. Να πω ότι ξεκίνησα από την πρώτη τελευταία θέση και κατάφερα να κερδίσω το Μυρ στον τελευταίο γύρο. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι τα πράγματα ήρθαν πολύ διαφορετικά. Βέβαια η ομάδα έχει λόγο να το πανηγυρίσει, ο Ρώση έχει λόγο να το πανηγυρίσει γιατί στην ουσία έχει μειωθεί η διαφορά από την πρώτη θέση. Αλλά πλέον η πρώτη θέση είναι ο Βινιάλες και πλέον ο στόχος είναι να μειώσω από τον Βινιάλες στους επόμενους αγώνες. Εγώ δεν θα το πανηγυρίσω, για μένα είναι μια ξινή τρίτη θέση,
Η ομάδα εννοείται θα το πανηγυρίσει όπως και ο Ρώση και έχει κάθε λόγο να το πανηγυρίσει. Αυτό ήταν όμως το επεισόδιο εδώ στο Silverstone. Βλέπετε και τη βαθμολογία στις ομάδες. Θα δούμε και τους πανηγυρισμούς από τους οδηγούς στο βάθρο. Κατάφερε να ανεβώ στο βάθρο για άλλη μια φορά. Σίγουρα είναι ένα φοβερό αποτέλεσμα. Αλλά όπως είπα, αυτό είναι το επεισόδιο το σημερινό. Ελπίζω να σας άρεσε και εννοείται ότι αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Κάντε και ένα like και ένα dislike. Πείτε μου στα comments τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix της Ισπανίας στο Aragon. Εκεί είναι μια πίστα που δεν την γνωρίζω, γι' αυτό και θα πρέπει να κάνω πάρα πολύ εξάσκηση για να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός απέναντι στα μποτάκια και να ελπίζω ότι θα φέρω ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο Βινιάλες που είναι πρώτος στη βαθμολογία, αλλά και στο Μιρ που είναι δεύτερος στη βαθμολογία και σιγά σιγά να καταφέρω να φτάσω και εγώ να είμαι πρώτος στη βαθμολογία και εννοείται στο τέλος να καταφέρω να πάρω το πρωτάθλημα. Φτάσαμε όμως στο τέλος αυτού του βίντεο όπως είπα, εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix και νομίζω όπως πάντα ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!